Καλησπέρα σας. Γεια σου Χριστό. Καλησπέρα Γιάννη. Μεγάλη μου χαρά και τιμή που σε φιλοξενώ εδώ στο εργαστήριο που κατασκευάζω όλα τα περί κλαρίνου και τις ανησυχίες μου, τέλος πάντων. Το χειρουργείο. Το χειρουργείο, όπως το λες εσύ. Λοιπόν, φίλοι μου, ο Χρήστος είναι ένας κλαρινετίστας της κλασικής μουσικής. Είναι το δεύτερο κλαρίνο στην Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ. Και κατασκευάσαμε ένα βαρελάκι διαιρούμενο, ρυθμιζόμενο από αλουμίνιο, το οποίο θα μας παίξει κάτι και μετά θα μας πει την άποψή του. Να κάνω και μια παρένθεση, ο Χρήστος γνωρίζει την όλη αυτή διαδικασία και την όλη προσπάθεια εδώ και πολύ καιρό από τη μελέτη. Μου στάθηκε αρρωγός, όπως να μην ξεχάσω να πω, όπως και κάποιοι φίλοι του παραδοσιακού κλαρίνου, ο χώρος από τον οποίο εγώ ουσιαστικά προέρχομαι, έτσι. Να δοκιμάσει λοιπόν ο Χρήστος και να μας πει τις απόψεις του όσον αφορά τον ήχο, όσον αφορά κάποια πράγματα για όλους μας. Είχα την ευκαιρία να έρθω στο εργαστήριο του Γιάννη, με κάλεσε να δοκιμάσω αυτή την καινούργια αρχή που κάνει στον κόσμο του κλαρινέτου και στα βαρελότα. Και δοκίμασα και νομίζω ότι και από το θέμα του τονικού ύψους και την ομοιογένεια του ήχου συμβάλλει το αλουμίνιο σημαντικά. Αλλά το πιο σημαντικό είναι νομίζω να έρθει κάποιος εδώ κλαρινετής για να δοκιμάσει. Για να δούμε κάτι και θα μιλήσουμε για τον ήχο. Χρήστο, εκτός το θέμα του κουρδίσματος του τονικού ύψους, το οποίο ούτως ή άλλως η μελέτη και η όλη μας αγωνία ήταν να κατασκευαστεί αυτό το πράγμα με τη διαφοροποίηση του ύψους να μπορεί να έρχεται. Αυτό δηλαδή έρχεται ούτως ή άλλως και λύνει το πρόβλημα αυτό, που είναι κάτι που το έχουν όλοι σχεδόν οι μουσικοί του κλαρίνου. Είναι είτε μια κλασική αναζήτηση. Να πάμε λίγο στις διαφορές, να μου επισημάνεις στις διαφορές με το ξύλινο βαρελάκι ή με το πλαστικό, το αλουμίνιο, τι παρουσιάζει και γενικά η όλη κατασκευή αυτή, ας πούμε. Από την δοκιμή εκτός που έκανα, την προσωπική μου εμπειρία, μπορώ να πω με βεβαιότητα ότι βοηθάει στο κούρδισμα, όπως είπα και πριν, και στην ποιότητα του ήχου. Και δίνει πλούσιες αρμονικές στον ήχο που κλαρινετίστα. Δηλαδή, και πιστεύω υπάρχει συμβάλλει το αλουμίνιο, συμβάλλει. Για να μπορέσουμε λίγο να το πούμε διαφορετικά, δηλαδή να το πούμε πιο προσεκτικά στα παιδιά που ασχολούνται, στους μουσικούς. Ναι. Η λαμπερότητα, η χρειά. Η χρειά, το ηχόχρωμα, αυτό που είπα πριν, και οι αρμονικές. Το ηχόχρωμα. Οι αρμονικές είναι πιο πλούσιες. Και για μένα εννοείται πρώτη φορά αυτή η εμπειρία, έτσι δεν είναι. Να δω την ευκαιρία να δοκιμάσω κάτι τόσο πρωτοποριακό. Και πιστεύω ότι συμβάλλει θετικά το υλικό. Και συν της άλλης, επειδή έχουμε όλοι κάποια ατυχήματα από τα ξύλινα βαρελάκια στην πορεία που μελετάμε τόσα χρόνια, με σκασίματα δίνει και μια σιγουριά. Εντάξει, το αλουμίνιο δεν θα σκάσει ποτέ, δεν έχει τίποτα. Το αλουμίνιο προφανώς δεν θα σκάσει. Και με το βάψιμο που ήθελες, έτσι. Και υπάρχει και μια φοβερή χρωματική γκάμα που έχει επιμεληθεί. Ξέρεις, το βάψιμο ήταν κάποια μελέτη που έκανα τον τελευταίο μήνα, γιατί τέθηκε θέμα. Δεν είναι απλή βαφή. Το αλουμίνιο για να περάσει αυτά έχει 6-7 στάδια βαφής ηλεκτρολυτικής, είναι ολόκληρη ιστορία. Ανοίγουν πόροι, κάνουν ώστε να μην οξυδωθεί, να μην. Εγώ ήθελα να κατασκευάσω ένα πράγμα, να σου πει την αλήθεια, με τη μεγαλύτερη και την καλύτερη ποιότητα που μπορεί να βγει. Αν να το πάρει, να το πάρει το μουσικό και να το έχει SAE αυτό το πράγμα. Και να σου πω και κάτι άλλο, αν προσέξει, έχει serial number αυτό το πράγμα. Είναι πολύ σημαντικό οι κατασκευές που φτιάχνω, και δεν φτιάχνω κατασκευές
για να τις βγάλω στο εμπόριο τώρα στην αρχή, ας πούμε, να έχουν σειριακό αριθμό κατασκευής. Ξέρω δηλαδή ότι αυτό το πράγμα είναι δικό σου, χρειαστεί ένα σέρβις, ένα λαστιχάκι, κάτι ότι είναι δικό σου ή μια επέκταση ενός ακόμα προσθετικού, ενός ακόμα spacer. Υπάρχει σχέδιο μητρό κατασκευής του βαρελιού. Μάλιστα. Σας προτείνω όλοι επιφυλέχτα στους καλούς και σπουδαίους κλαρινετίστες που έχουμε στη χώρα μας. Κατά γενική ομολογία, επειδή γνωρίζεις όλη την αγωνία μου τόσο καιρό, κανένα χρόνο πριν, πετύχαμε το σκοπό μας να φτιάξουμε κάτι που είναι ένα πολύ σημαντικό κομμάτι, που διευκολύνει. Ένα σημαντικό βήμα στον κόσμο του κλαρινέτου, ειλικρινά. Προτείνω στους εξαίρετους κλαρινετίστες συναδέλφους να έρθουν και να δοκιμάσουν οι ίδιοι από μόνοι τους και να έχουν την προσωπική τους άποψη. Ένα μεράκι είναι, Χρήστο. Ένα μεγάλο μεράκι είναι. Υγεία λοιπόν, και καλή συνέχεια. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εγώ ευχαριστώ για την εμπειρία. Για όλα. Και αυτή που είχα εδώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Γεια σου.